Νεκρός από τη νύχτα του Σαββάτου ήταν ο 53χρονος που φέρεται να δολοφονήθηκε άγρια μέσα στο σπίτι του. Από χθες το πρωί ως αργά το βράδυ, γείτονες έβλεπαν ανοιχτή την πόρτα του ισόγειου διαμερίσματος στην οδό Σμύρνης 24, μέχρι που ειδοποίησαν την αστυνομία. Χθες το πρωί με το που σηκώθηκα 10:30, ήταν και βροχερή μέρα. Ανοίγω το παράθυρο μου, βλέπω ήταν ανοιχτή η πόρτα του Χριστού. Έχει ανοίξει για το σκυλάκι. Ξανά έβγαινα πάλι, άνοιγα με την πόρτα, ανοιχτή πόρτα όλη μέρα. Χθες το βράδυ με το που γυρνούσα από το σπίτι είδα δύο γειτόνους απ' έξω από την πόρτα, οι οποίοι με φωνάξαν και μου λένε είναι από το πρωί η πόρτα ανοιχτή. Επειδή το άτομο το γνώριζα, έκανα δύο βήματα μέσα στο σπίτι και φωνάζω το όνομα του. Δεν μου απάντησε εντωμεταξύ, το σπίτι ήταν ακατάστατο τελείως. Κάτι υποψιάστηκα και η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάρω την αστυνομία τηλέφωνο. Τον 53χρονο βρήκαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφαλείας πεσμένο στο πάτωμα πίσω από το κρεβάτι του. Ήταν χτυπημένος και φημωμένος με μονοτική ταινία. Ο χώρος ήταν ανάστατος, ρούχα σοριασμένα και η κατάσταση μέσα στο σπίτι υποδήλωνε πως είχε προηγηθεί έντονος καυγάς. 10:30 φωνάζω το Μοχάμετ και του λέω έλα πάμε να δούμε εκεί πέρα τι συμβαίνει. Και μου λέει δεν είναι κανένας μέσα, ήταν στίβα τα ρούχα πεταμένα. Ο 53χρονος ήταν χρόνιος χρήστης ναρκωτικών και ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές. Ζούσε με προνοιακά επιδόματα και όπως λένε οι κάτοικοι της οδού Σμύρνης, δεν είχε ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα στη γειτονιά. Ως άνθρωπο, όχι, δεν είχαμε επαφές, ούτε καλημέρα ούτε τίποτα. Ήταν λίγο ιδιόρυθμος ο άνθρωπος. Θα τα μάθετε κιόλας. Το ξέρουν όλοι δηλαδή. Κάτι περίεργοι τύποι μπαίνανε, βγαίνανε. Δεν ενοχλούσε όμως στη γειτονιά, δεν ενοχλούσε κανένα, όχι. Κάποια άτομα περίεργα εντός εισαγωγικών μπαίνανε. Ναι, όλη η γειτονιά το ξέρει. Ήταν καλός άνθρωπος. Η αλήθεια είναι πως ήταν πολύ καλός άνθρωπος, έτσι. Δεν ενοχλούσε κανέναν. Ναι. Κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Αστυνομικοί της υπηρεσίας σήμανσης εξέτασαν λεπτομερώς το μικρό διαμέρισμα μέσα στο οποίο βρέθηκε δολοφονημένος ο 53χρονος, λαμβάνοντας στοιχεία που πιθανόν να βοηθήσουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Ό,τι έκανε μόνος του εκεί πέρα, το σκυλάκι του δεν ενοχλούσε. Εντάξει, κρίμα ήταν, η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν είναι με τέτοιο θάνατο να φύγει ο άνθρωπος. Ναι. Από την ιατροδικαστική εξέταση θα προκύψει ο ακριβής χρόνος και η αιτία θανάτου του άτυχου 53χρονου. Οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση, ωστόσο επικεντρώνονται στο κοντινό περιβάλλον του και σε άτομα με τα οποία συναλλάσσονταν. Στο μεταξύ, συγκίνηση προκαλεί το πιστό σκυλί του θύματος που από την πρώτη στιγμή παραμένει στην πόρτα του διαμερίσματος.